Είναι η στιγμή που μέλη της ΕΜΑΚ προσπαθούν να απεγκλωβίσουν συνάνθρωπό μας μέσα από τα συντρίμμια. Σε κτίριο το οποίο καταραίει εγκλωβίζονται στο υπόγειο δύο άτομα. Το ένα άτομο βρίσκεται μέσα σε όχημα. Όλα αυτά στο πλαίσιο άσκησης της ΕΜΑΚ σε περίπτωση που προκύψει ένας ισχυρός σεισμός ή άλλη καταστροφή. Η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών άνοιξε γαλαρία, σταθεροποίησε και κατάφερε να προσέλθει εντός του υπογείου. Εντοπίστηκε το όχημα, εντοπίστηκε το άτομο εντός του οχήματος και αποπαγιδεύτηκε. Το δεύτερο σενάριο ήταν η διάσωση ατόμου το οποίο βρισκόταν εντός του υπογείου, κάτω από συντρίμμια. Μέσα στα σενάρια και μικρό παιδάκι το οποίο κινδυνεύει. Το τρίτο σενάριο ήταν ένα παιδάκι το οποίο εγκλωβίστηκε μετά από πτώση κτηρίου και καταπλακώθηκε από συντρίμμια, εντοπίστηκε πίσω από τυχοποιία και μέσω της τυχοποιίας κατάφερε η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών να εντοπίσει το παιδάκι για τον Ασύρι. Στόχος το σώμα να διατηρεί πάντα την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, καθώς είναι αυτοί που φτάνουν πρώτοι σε δύσκολα συμβάντα και απαιτείται η άμεση επέμβασή τους από τα πρώτα λεπτά, ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Τα σενάρια της φετινής άσκησης που δοκιμάζει την ετοιμότητα και την σκληρή εκπαίδευση των στελεχών των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης καταστροφών του πυροσβεστικού σώματος εκτυλίχθηκε στο ΣΥΓΙ και στόχο έχει την εμπειρία και τεχνογνωσία της ομάδας μέσα από νέες μεθόδους.